Να μας ρίξετε. Σ' ανανέωσε. Τι γίνεται, ε? Τι βλέπετε εσείς, δεν ξέρω. Μη στεναχωριέστε. Εγώ γιορτάζω πάνω το πονάω. Μπα. Άρα περνάς. Καλό, ε. Τι έγινε. Να ξεκινήσουμε από τα χωρίσματα. Εντάξει, όπου θες. Ναι. Μην μου κάνεις με τη Στέλλα και εσύ. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε, δεν μπορώ. Σας αρέσει να σου απαντήσω. Ναι, απλά μην ακούσεις πάλι αυτό το πράγμα που έγινε. Δεν θα σου απαντήσω. Τι έγινε καταρχάς. Τι έγινε. Χωρίσαμε. Θα απαντάς με ερωτήσεις. Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα. Γιατί χωρίσατε. Χωρίσαμε γιατί δεν προλάβαμε να γνωριστούμε. Τι να είσαι. Καλά. Μπήκαμε στο παιχνίδι. Είχαμασταν χώρια μέσα στο παιχνίδι. Ήταν γιατί μας χώριζε το τείχος. Όταν με το που βγήκαμε δεν προλάβαμε να ζήσουμε λίγο οι δυο μας, ξεκινήσαμε. Όχι, είσαστε μαζί στο παιχνίδι. Είσαστε μαζί ενώ στην παρουσίαση. Οπότε εκεί περνούσατε χρόνο μαζί. Οπότε εκεί είναι λίγο πιο επαγγελματικό. Εκεί άρχισε όλο το χτύπημα, ήταν η εκπομπή. Το χτύπημα ήταν η εκπομπή. Το σκάσι κολύμπα με την έννοια ότι δεν προλάβαμε να γνωριστούμε. Μετά κατευθείαν συνεργαστήκαμε. Εγώ έμαθα, τσακωνόσασταν στο παιχνίδι. Ναι, γιατί Στέλλα μου είπε όχι. Στο παιχνίδι. Νομίζω λογικό είναι. Εγώ συμφωνώ, το καταλαβαίνω. Η Στέλλα μου είπε ότι καμία σχέση. Εντάξει, δεν είναι. Φοβόταν να το πει. Εντάξει, είναι λογικό. Καλά, δεν είναι κάτι περίεργο. Εγώ δεν στο λέω περίεργο. Αν δεν τσακώνεσαι είναι το θέμα. Μπράβο, και επίσης όταν το κάνετε και πρώτη φορά και δεν ξέρατε τι σημαίνει τηλεόραση, τι είναι παρουσίαση, φαίνεται πιο λογικό. Ναι, το είχαμε ξανακάνει ποτέ. Πάνω. Τσακωθήκατε για ποιο λόγο ρε εσύ πάνω, επειδή ήταν οι εντάσεις μεταξύ σας για τα πλάνα, γιατί δηλαδή τι έγινε. Όχι, ζήλευε. Ποιος μπορεί να μιλήσει πρώτος, ποιος θα μιλήσει. Μπράβο, ρε πάνω, μ' αρέσει. Είσαι γνήσιος, είσαι αυθεντικός. Μπράβο, μ' αρέσει. Αυτό. Όχι, πάνω. Μην το χαλάξεις αυτό. Αυτή η δουλειά νομίζω είναι για εσάς που είστε δημοσιογράφοι, που το έχετε δουλέψει, το έχετε κυνηγήσει. Αυτή η δουλειά είναι για όποιον μπορεί. Μην βάζουμε ταμπέλες. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτή την προσπάθεια, γιατί μερικές φορές δεν λέγατε και πάρα πολλά. Έχετε μια κόρνα που βαράγατε και το τρολάραμε και λίγο εμείς. Σε αυτό φταίμε και λίγο και εμείς, γιατί όταν κομπλάρεις μπροστά στην κάμερα δεν μπορείς να μιλήσεις, να είσαι άνετος. Ναι. Λογικό είναι ότι θα παρουσιαστεί κάτι άλλο. Ναι. Και όχι, δεν θα έχει τόσο μεγάλο ρόλο. Λέει ο σκηνοθέτης ότι του βγάζετε την ψυχή. Και τη βγάλαμε. Και αλλά καλά του κάνατε τέτοιο που είναι. Του κάνω, και του αρχισυντάκτη, μην χάσει ο άλλος να ακούσει το αρχισυντάκτη. Το κύριο Γιάννη του κάναμε πάρα πολλά. Κάτσε να κάτσε να τον ρωτήσω κάτι.